αβεβαιώ επισήμως πίστην και σεβασμό στο Σύνταγμα και στους συνάδοντας αυτών νόμους. Στην εποχή Νίκου Χριστοδουλίδη μπήκε η Κυπριακή Δημοκρατία μετά και την πρώτη συνταγματική πράξη, δηλαδή την τελετή εγκατάσταση ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Και στη διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητος της Δημοκρατίας της Κύπρου. Τον νέο πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχτηκε στην είσοδο της Βουλής στις 11 και 10 το πρωί η Ανίτα Δημητρίου, με τους δύο να κατευθύνονται στο γραφείο της Προέδρου της Βουλής. Έγινε μια πρώτη συζήτηση με επίκεντρο βεβαίως στη συνεργασία νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας, με δεδομένο ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα χρειαστεί στήριξη πέραν των κομμάτων που βρίσκονται στο πλευρό του, αφού μόνο με αυτούς δεν σχηματίζει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Να συνεργαστούμε όπως πρέπει και όπως επιβάλλεται προς όφελος της Κύπρου μας και των πολιτών. Την βεβαιότητα ότι θα συνεργαστούμε για το καλό της πατρίδας μας. Λίγο αργότερα, η Ανίτα Δημητρίου επέστρεψε στην είσοδο για να παραλάβει τον απερχόμενο πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, στον οποίο παρέδωσε το έμβλημα της Βουλής μετά δυσκολίας, αφού ο Φιόγκος έγινε κόμπος. Δεν θέλει να μου παραδοθεί παρά το γεγονός ότι έγινε σαν 32 ολόκληρα χρόνια. Τελικά η παράδοση του εμβλήματος έγινε και όλοι μαζί κατευθύνθηκαν στην Ολομέλεια της Βουλής για το επίσημο μέρος της διαδικασίας, όπου τους περίμεναν άπαντες, ανάμεσα στους οποίους και οι κόρες του Νίκου Χριστοδουλίδη, οι οποίες κατά την πρώτη τους επαφή με το κοινοβούλιο είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον Ζαχαρία Κουλία για τις επιδόσεις τους στο σχολείο. Μέσα στην αίθουσα βρισκόταν ολόκληρο το απερχόμενο κυβερνητικό σχήμα, καθώς επίσης και υπουργοί της νέας κυβέρνησης, όπως η Εργασίας Γιάννης Παναγιώτου, Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης, Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου, καθώς επίσης και ο νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Μετά την τελετή εγκατάσταση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης επέστρεψε στο γραφείο της Προέδρου της Βουλής με τη συνοδεία της οικογένειάς του, ώστε να δεχτεί τα συγχαρητήρια βουλευτών, αξιωματούχων και καλεσμένων, οι οποίοι βρέθηκαν σήμερα στη Βουλή. Σε μια διαδικασία η οποία χαριτολογώντας έμοιαζε και λίγο με χαιρέτηση σε κυπριακό γάμο, πρώτη έφτασε η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού με επικεφαλή στον αναπληρωτή πρόεδρο Χάρη Γεωργιάδη, αφού αβερόφνιο φύτου τυχαία η μία απουσιάζει στο εξωτερικό. Μέσα σε όλα αυτά, ένα χαμόγελο που μάλλον έμοιαζε άβολο, αντάλλαξαν οι δύο αντίπαλοι σε 11 ημέρες για την Προεδρία του Δυσσύ, Ανίτα Δημητρίου και Δημήτρη Δημητρίου, για να ακολουθήσει μια θερμή χειραψία του δεύτερου με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Στο ενδιάμεσο, το εθιμοτυπικό κομμάτι δεν συνδυάστηκε με αυστηρούς κανόνες. Εντάξει, και λίγο αυθόρμητα να ενεργήσουμε, είναι ανθρώπινες αυτές τις στιγμές, μην ανησυχείτε. Ακολούθησε κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ με απόντα τον Στέφανο Στεφάνου λόγω κορονοϊού, αλλά και οι βουλευτές των κομμάτων που τον στήριξαν, στον απόϊχο μάλιστα όσων ακούστηκαν για τη διαδικασία σύνθεσης του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Πέραν από τους βουλευτές, συνεχάρισαν τον νέο πρόεδρο και καλεσμένοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος σέλφαρε με τον νέο πρόεδρο. Την κυρία Δημητρίου. Σας βγάλω εγώ, θέλετε.